Δεν βλέπεις, Κατερίνα. Θυμάσαι τότε ο Μπάρμπας ο Γιώργος που είχε ρωτήσει τη γυναίκα του αν κοιμήθηκε με ξένο άντρα, τι την απάντησε, θυμάσαι? Καημένη Γιώργη, σε αφήνει ξένος να κοιμηθείς. Γεια σας φίλες και φίλοι, μέσα από την καθαρή ματιά, από τον αέρα της εκπομπής εδώ από το στούντιο. Σήμερα είχαμε ένα διαφορετικό ξεκίνημα, όπως βλέπετε, χιουμοριστικό, σκοπτικό, εν ώψη και της αποκριάς η οποία έρχεται. Σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε με τα μασάλια. Μαζί μας στο στούντιο έχουμε καλεσμένους δύο πολύ γνωστούς μασαλιολόγους της Χαλκιδικής. Είναι η κυρία Κατερίνα Βλάχου και ο κύριος Νίκος Παπακοσταντίνου, οι οποίοι ξεκίνησαν να μας λένε ήδη μία μικρή ιστορία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Διασκεδαστικά θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα έτσι πριν μπούμε να πούμε κι άλλα μασάλια, να δούμε τι σημαίνει η λέξη μασάλι, που εγώ βλέπω ψάχνοντας, εφόσον είπαμε ότι θα έρθείτε, να δω από πού είναι αυτή η λέξη. Ποια είναι η ετυμολογία της. Και βρήκα ότι η λέξη τελικά είναι εβραϊκή. Αυτό λένε οι καταγραφές. Και βέβαια μας λέει ότι είναι η λέξη μασάλ στον πληθυντικό μασάλι και ότι το μασάλι υπάρχει και στη Βίβλο. Όπως βέβαια υπάρχουν και παροιμίες. Και συγκεκριμένα στα βιβλία Κριτέ Βασιλείε. Μου έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση. Στη Χαλκιδική είναι ευρέως διαδεδομένα, έτσι δεν είναι, κυρία Βλάχου? Βέβαια. Στη Χαλκιδική είναι διαδεδομένα πάρα πολύ. Και το κέντρο, γιατί οφείλουμε εμείς να το πούμε, όλη τη Χαλκιδική στα Μασάλια είναι ο Ταξιάρχης. Είναι το χωριό που έχει τα περισσότερα, αλλά και άλλους να ακούσει να λένε μασάλια εκτός από εμάς, θα σε πούν έτσι οι Λουκουβίτες, αλλιώς οι Λουκουβίτες, εκείνο είπε οι Λουκουβίτες. Όλα τα μασάλια γίνονται γύρω από εκεί. Τώρα η ρίζα, όπως είπατε, μπορεί να είναι εβραϊκή, αλλά εμείς την έχουμε οικειοποιηθεί στον Ταξιάρχη. Οπότε... Για να ακούσουμε λοιπόν κάτι από τον Ταξιάρχη. Έχουμε, κυρία Βλάχου? Έχουμε. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια στον Ταξιάρχη δεν είχαμε πάρκο. Έρθε ένας πρόεδρος, έφτιαξε απέναντι από Τζιμπουτούρα ένα πάρκο, είχε παγκάκια, κούνιες και τα λοιπά. Άκου η Θεία η Μαρή για τα εγγόνια της. Έτσι το παγκάκι, αλλιώς το παγκάκι, με φίλησε εκείνο στο παγκάκι τα λοιπά. Λέει τον άντρα της, βρε Γιώρ, δεν πήγαμε κι εμείς ένα βράδυ λέει, στο παγκάκι να δούμε πώς είναι, στα νιάτα μας εμείς δεν είχαμε τέτοια. Τι λέει, θα πάμε Μαρίγια, αλλά δεν θα φωνάζει. Εντάξει, ένα βράδυ ήταν άδειο το πάρκο, πήγαν εκεί, ησυχία από κάτω ο λάκκος περνούσε. Σε κάποια στιγμή ακούγεται η Θεία η Μαρίγια, Γιώρ, Γιώρ, τι Μαρή θες, δεν σου είπα να μη φωνάζει. Βγάλε ρε τα γυαλιά σου, με γκαργαλούν τα μπούτια. Τα βγάζει ο Μπάρμπας ο Γιώρ, τα γυαλιά τα αφήνει μια άκρια. Ησυχία πάλι, περνούσε ο λάκκος από κάτω, σε λίγο πίσω πάλι η Θεία η Μαρία. Γιώρ, Γιώρ, ρε! Έμα ρε, τη λέει, σκάση, δεν σου είπα θα έρθουμε, αλλά δεν θα φωνάζει, θα μας γελούν στο κοριό μου, μας ακούς. Βάνει καλέ με Γιώρ, τα γυαλιάζει, κλείψε το παγκάκι. Κύριε Νίκο, πότε ξεκίνησαν τα μασάλια στη Χαλκιδική? Το ξέρουμε, έχουμε πληροφορίες γι' αυτό? Τα μασάλια σίγουρα είναι από πολύ παλιά. Και ειδικότερα στην ορεινή Χαλκιδική, στα χωριά μας, επειδή και ο χειμώνας έχει μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά οργανωμένα ξεκίνησαν περίπου το 1990 εδώ στον Πολύγυρο. Κάναμε μασαλιάδα σε ανοιχτό χώρο και άκουγε όλος ο κόσμος και μάλιστα συμμετείχε και όλος ο κόσμος. Όσοι ήξεραν μασάλια και ήθελαν, ας πούμε, να το πούν, ερχόταν και λέγανε μασάλια. Είχαμε αρκετά μικρόφωνα και συνεχίζουμε. Τα καλύτερα που ακούστηκαν ποια ήταν, πείτε μας ένα. Καλύτερα, ας πούμε, αυτό που είπε και η κουμπάρα μου η Κατερίνα. Και ναι, είμαστε και κουμπάρι. Ένα λουκοβίτκο. Και βέβαια από το ίδιο χωριό, να πούμε, από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Είχε νυχτερινό σχολείο. Και πήγαιναν οι παππούδες εκεί και ένα βράδυ είχαν ορθογραφία. Και γράφαν
κάποιος έγραψε το ψωμί με ήττα. Θεωρώ έτσι που γράφει τη μιλιώτα, τέλος πάντων. Ναι. Το έγραψε με ήττα και του λέει ο δάσκαλος, ρε Γιάννη, του λέει, το ψωμί δεν γράφει τη μιλιώτα, γράφει τη μιλιώτα. Τι φοβάσαι να μην μου χλιάσει, τον λέει. Έχουμε κάποιο άλλο να πούμε από αυτά τα οποία ακούστηκαν εκεί για πρώτη φορά, μου λέτε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα προσωπικό δικό μου που το έπαθα. Σταμάτησε η τροχέα στην περιοχή του Δασαρχείου πριν από κάνα δύο χρόνια. Μου λέει άδεια, δίπλωμα. Βγάζω το δίπλωμα, του είχα πιο βολικά, το δίνω. Ψάχνοντας για την άδεια, μου λέει, κύριε, το δίπλωμά σας είναι λυγμένο. Καλά, βρε, το λέω, σαν το να το φας, να το διείς το όδος, το να το φας. Λοιπόν, τώρα που είπατε αυτό, ότι ένα δικό μου, ένας μασαλιολόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί μασάλια. Είναι έμφυτο, είναι χάρισμα αυτό, να αντιλαμβάνεται αυτό το μικρό που έχει η στιγμή εκείνη και να το μετατρέψει σε μια ιστορία. Πώς γίνεται όλο αυτό? Λένε μασάλια, αλλά νομίζω ναι, πέστε μου, και θα ήθελα και την κυρία Βλάχο να τοποθετηθεί σε αυτό. Λέω ότι, θα του πω ότι είναι ταλέντο, ας πούμε, ένα τάλαντο ξεχωριστό. Δεν μπορούν να τα πούν όλοι με τόσο επιτυχία. Θα ρω πως εμείς με την κουμπάρα μου ξεχωρίζουμε λίγο, όχι να το πενευτούμε, αλλά... Έτσι. Εσείς τι λέτε, κυρία Βλάχου? Πιστεύω ότι είναι έμφυτο, είναι ταλέντο και να το δημιουργήσεις, αλλά πολύ περισσότερο και να το πεις. Πρέπει να το πεις και άμεσα να το λάβει ο άλλος, να το καταλάβει. Βέβαια, το μείον εδώ είναι ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν την τοπιολαλιά. Αλλά ένα μασάλι, άμα δεν το πεις με την τοπιολαλιά, δεν έχει καμία αξία. Σαφώς, ναι, ναι. Για να ακούσουμε ένα από εσάς. Λοιπόν, ήταν ο Μπάρμπας ο Γιώργος, ο καλός μου, είχε καημό να πάει να αγοράσει ένα ζευγάρι κροκοδιλέ παπούτσα. Με μας τα λεφτά. Πάει στη Θεσσαλονίκη μια μέρα, αγοράζει τα παπούτσα, γυρίζει πίσω στο χωριό, φοράει το κουστούμ, βάζει το πκάμσο, βάζει και τα καινούργια τα παπούτσα, βγαίνει στο σαλόνι, ήταν ντυντωμένη η θεία η Μαρία στον καναπέ, με το που τον βλέπει. Γιώρ, γιατί ρε έβαλες το κουστούμ και το πκάμισο το καθαρό που σε βάζει να πας την Κυριακή στην εκκλησία? Καλά ρε Μαρία, λέει, εσύ αυτό πρόσεξες, λέει, το πκάμισο και το κουστούμ. Ναι, λέει, γιατί εγώ τα πλένω. Να πάνε να τα βγάλεις γρήγορα, γιατί με τα λερώ στην Κυριακή δεν έχεις να πας στην εκκλησία ρούχα. Χόλιασε ο Μπάρμπας ο Γιώργος, πάει μες στο δωμάτιο και τα βγαζούλα. Και τα κουστούμια και τα πκάμισα και τα βρακιά και τις κάλτσες και βάζουμε τα παπούτσια και βγαίνει. Με το που τον βλέπει θεία η Μαρία του λέει, Γιώργο. Αυτό ρε του λέει, γιατί βλέπει κατά σακάτ. Καμαρωτός η Μπάρμπας η Γιώργος. Καμαρώνει τα καινούρια τα παπούτσα Μαρία. Σκόνει τη θεία Μαρία και τον χαϊβάνει. Σε ακούβει να πάρεις ένα καπέλο να βλέπει κατά σαπάν. Μου πήρες παπούτσα για να βλέπει κατά σακάτ. Κύριε Νίκο, εσείς τι λέτε? Αντάμωσαν στο καφενείο δύο βρασταμνοί. Γιατί μας τα φορτώνουν όλα εμάς. Ναι. Το COVID, αλλά αυτό είναι βραστάμνο. Αντάμωσαν στο καφενείο, του λέει, ρε Γιώργο, το παιδί δεν το βλέπω, έχω να το δει πολύ καιρό. Πού βρίσκεται? Σπουδάζεις. Πού σπουδάζεις? Στην Αγγλία. Σόπαρα, του λέει, και τι σπουδάζεις? Λύκος. Καλά, του λέει, έχει τέτοια ειδικότητα. Έχει, του λέει, 300 γίδια με έφερε ως τώρα. Νομίζω ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ σήμερα. Και μια που είπατε τα φορτώνουν όλα σε εμάς τους ταξιαρχιώτες, πέστε μου, σε ποιες περιοχές είναι πιο έντονο αυτό το στοιχείο? Βέβαια, είναι κάτι που το έχουν τα ντόπια χωριά, έτσι. Γιατί στη Χαλκιδική είναι σχεδόν μισή και μισή. Αλλά ακούμε πιο πολύ μασάλια, ή μάλλον ακούμε μασάλια στα ντόπια τα χωριά. Αλλά ποια είναι αυτά τα χωριά τα οποία έχουν καλλιεργήσει περισσότερο αυτή τη διάθεση, τη σκοπτική? Με τον ταξιάρχη, τώρα από εκεί και πέρα είναι και η Αρναία και τα Βραστά και στα Ζερβοχώρια, σε όλη την ορεινή Χαλκιδική. Επειδή είπα και προηγουμένως ότι ο χειμώνας είναι μεγαλύτερος και στα καφενεία,
Συνήθως στα καφενεία γίνονται, εκεί γίνονται τα μασάλια. Ένας με τον άλλο, ας πούμε, συζητώντας, δημιουργούνται μασάλια. Συνήθως στην Ορεινή Χαλκιδική. Για πες το μάνα του ένα του καφενείου. Άρα πήγε ένας Λουκουβίτσης στην Γαλάτιστα και πήγε το εκεί. Τον λένε η παρέα, η γνωστή, Αντρελίνα, έκαναν τι έκαναν εκεί συναλλαγές, πήρε αυτός για να πάρει στάρ, πήγε για να έχει για το χειμώνα, να φτιάξει αλεύ. Πάμε, λέει, στο καφενείο τώρα πιούμε και ένα ρακί. Πάμε, λέει, εκεί που κάθεται, το λέει ο Γαλατσάνος του φίλου, ρε, εσύ είσαι Λουκουβίτης, τι τρώτε, και είσαι τόσο έξυπνη, λέει, εκεί που ονειρεί. Α, το λέει, όταν πίνουμε ρακί, τρώμε το κεφάλι απ' τρέγκα. Σοβαρά, μπράβο, λέει, παραγγέλνει τρέγκα ο Γαλατσάνος, ο Λουκουβίτης έτρωγε. Και ο άλλος βουτούσε τη ρέγκα, το κεφάλι είναι σαν μια λαμαρίνα, δεν έχει τίποτα. Βουτούσε, ξαναβουτούσε μέσα στο λάδανα, τίποτα. Ο Λουκουβίτης, δεύτερο πινταράκι, δεύτερη ρέγκα. Το λέει ο Γαλατσάνος, Λουκουβίτη, τώρα, μήπως με δουλεύεις, το λέει, εσύ τρως και χορταίνεις και εγώ μου σκεύω, λέει, τη λαμαρίνα εδώ στο λάδο. Το λέει, είδες, δυο κεφάλια έφεσαι και μια φορά ξύπνησες. Καλό, πολύ καλό. Έλεγαν τον μπάρμπα του Γιώργου στο καφενείο. Γιώργο, όταν κάνει τη λέει σεξ με τη Μαρίγια, πέτει να μην φωνάζει πολύ, γιατί σας ακούμε που εδώ από το καφενείο. Σκέφτεται η μπάρμπα του Γιώργου και λέει, παιδιά, έχετε δίκιο. Πολλές φορές κι εγώ που εδώ από το καφενείο που με την ακούω. Κυρία Βλάχο, θέλω να μου πείτε, ο κύριος Κωνσταντίνος μας λέει εδώ πέρα ότι βγαίνανε στα καφενεία τα μασάλια. Οι γυναίκες λέγανε μασάλια. Όχι, οι γυναίκες δεν λέγανε μασάλια. Παρόλο που στα νυχτέρια πιο παλιά μαζευότανε πολλές γυναίκες και δεν μιλούσαν και αυτά, περισσότερο ήταν σε κουτσομπολιό, δεν ήταν σε μασάλια. Ήτανε, ξέρω, ντρεπόταν. Ήταν πιο μαζεμένες. Συνήθως τα μασάλια βγαίναν στα καφενεία. Εκεί που ήταν οι άντρες, πήραζαν ο ένας τον άλλον. Βέβαια, να πούμε ότι στον Ταξιάρχη έχουμε... Είναι το χιούμορ πηγαίο, αλλά έχουμε και αυτοσαρκασμό. Δεν, δηλαδή, θα πειράξω ένα τον άλλον. Οι ίδιοι θα πούμε για τον εαυτό μας, ας πούμε, κάποια πράγματα, χωρίς να υπάρχει μίσος και ζήλια και ξέρω εγώ κτλ. Υπάρχει, είναι λαός με χιούμορ. Οι γυναίκες δυστυχώς όχι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαι από τις ελάχιστες που λένε μασάλια. Δεν ξέρω αν έχει 2-3 ακόμα κάπου σε κάποια χωριά. Μπορεί να έχει, αλλά... Τι θα μπορούσατε να μας πείτε? Ναι. Γιατί βλέπω ότι είσαστε αστήρευτοι και οι δύο, οπότε... Αναστασιά, χείρα πρόσφατα, έχει μάσει του Σταρ και πρέπει να το πάει στο Μιλωνάν, τα λες, πάει στον Μπάρμπα του Θανάση, χείρος κι αυτός ο Μιλωνάς, αλλά ήταν και ακουστός ότι ήταν και γυναικάς. Πάει στο Μήλο, χτυπάει την πόρτα, να ανοίγει ο Μπάρμπας ο Θανάης. Λέει, Αναστασιά, έφερα, λέει, το Σταρ. Θανάης, λέει, να τα λέει, πότε να έρθω να πάρω τα λεύρα. Λέει, σήμερα τη μέρα είναι, Τετάρτη, έλα το Σαββάτο, Αναστασιά, να το πάρεις. Έρχεται το Σάββατο, πάει θεία η Αναστασιά, χτυπάει την πόρτα στο Μήλο. Να ανοίγει ο Μπάρμπας ο Θανάης, λέει, Αναστασιά, έλα μέσα. Του λέει, ωρα Θανάση, λέει, δεν έρχομαι μέσα, γιατί να, εγώ είμαι πρόσφατα χείρα και εσύ έχεις και ένα όνομα με τις γυναίκες, δεν θέλω, λέει, να μην βγει το όνομα στο χωριό. Καλά, λέει, ρε Αναστασιά, εντάξει, λέει, δεν τις πειράζω όλες, λέει, πειράζουμε αυτές που θέλουν. Του λέει, και εσύ, ρε Θανάση, λέει, πώς καταλαβαίνεις ότι θέλουν. Να, λέει, έτσι μυρίζω. Και εσένα, λέει, τώρα σε μυρίζω και εσύ θες. Θανάση, εγώ και προχτέ που φέρα του σιτάρι ήθελα, εσύ είσαι συνοχωμένος. Λοιπόν, κύριε Νίκο, πέστε μου λίγο, αυτό το χιούμορ, το πηγαίο χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός που είπε και η κυρία Βλάχου, βοηθάει γενικότερα στην καλυτέρευση των σχέσεων των ανθρώπων, γιατί μέσα ή δημιουργεί και προβλήματα κάποιες φορές, γιατί κάποιοι το αντέχουν και κάποιοι δεν το αντέχουν.
Έχει τύχει περιπτώσεις, δηλαδή, να έχει θυμώσει κάποιος γιατί είπατε κάτι και ενοχλήθηκε, ή κάποιος άλλος που εκείνη τη στιγμή που το είπατε έσπασε ο πάγος και γλιτώσαμε μία υπόθεση ενός καυγά, ας πούμε. Εγώ πάλι σαν μασάλι θα απαντήσω. Όταν γίνεται οργανωμένη μασαλιάδα, και στο καφενείο που κάνουμε, όχι οργανωμένα, αλλά συζητώντας, λέμε μασάλια. Αν έχει πολύ κόσμο, ρωτάμε. Όποιοι είναι τα σκόν, όποιοι είναι τα σκόν, φεύγουν. Ναι. Βέβαια, γιατί αλίμονο αν αυτά είναι μασάλια και αλίμονο αν παρεξηγηθεί κάποιος, γιατί θα πούμε και για κάποιο συγγενή του ή και για το... Τον ίδιο. Αλλά αν είναι να πούμε για συγγενή του ή για τον ίδιο, πάλι παίρνουμε την άδεια. Λέμε, έτσι. Μήπως... Παρεξηγηθείς και συνήθως δεν υπάρχει παρεξήγηση από τα μασάλια. Από άλλα γίνονται παρεξηγήσεις, τα οποία εμείς τα αποφεύγουμε. Και το γέλιο, πρώτα απ' όλα, μακραίνει τη ζωή. Είναι το καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο φάρμακο για να παραταθεί η ζωή μας είναι... Σοφός ο λαός. Για να ακούσουμε, λοιπόν. Ο φίλος μου ο Θόδωρος, εδώ από τον Πολύγερο, είναι αρκετά εύσωμος. Τέλος πάντων, μου λέει μια μέρα, Νικόλα, κάνω τρεις δίαιτες. Καλά τον λέω Θόδωρο, γιατί τρεις. Πού να χορτάσουμε μια, Κύριε Βλάχου. Μπορώ να πω πάνω στη δίαιτα. Ναι, να πείτε, βεβαίως να πείτε. Είναι χοντρός ο Μπάρμπας, ο Θανάης ο καλός μου. Είχε θέματα με την καρδιά, έπρεπε να πάει στο γιατρό. Πάει στο γιατρό, του λέει, κύριε Θανάση, του λέει, πρέπει όμως εκτός από τα φάρμακα να κάνεις και δίαιτα, να χάσεις κάποια κιλά. Να κάνεις μια δίαιτα, αρχίζεις να περπατάς. Του λέει, ποιο είναι το πιο κοντινό χωριό στον ταξιάρχη. Του καϊτζίκι, του λέει ο Μπάρμπας, ο Θανάης. Ωραία, του λέει, θα σηκώνεσαι, λέει, θα κάνεις. Θα τρως και όλα τα λοιπά, θα περπατάς μέχρι το καϊτζίκι, θα γυρίσει. Α, τον λέει γιατρέ, ξέρεις πού είναι το καϊτζίκι. Κάτι άλλο λέει, μπορώ να κάνω. Ναι, λέει, μπορείς να κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου κάθε πρωί. Άντε βρε, του λέει, μια πηδητιά τόπος είναι το καϊτζίκι και εσύ σιγά τώρα. Καλά, Μπαρούς, ο Θανάης είχε πάρα πολλά. Έκανε εγχείρηση ανοιχτή καρδιά, έχει πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήγε στο γιατρό, τον λέει, κύριε Θανάση, για να σε χειρουργήσω, πρέπει να χάσεις 30 κιλά, τον λέει. Του λέω, εγώ και να χάσω 30 κιλά που κλείεται, αλλά άμα θέλεις να έχω λιγότερα 30 κιλά, κόψουμε ένα ποδάρι τόσο θα βγει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι νέοι σήμερα, κύριε Βλάχου, επικοινωνούν με όλο αυτό? Υπάρχει σάτιρα σήμερα στην νεολαία με αυτή τη μορφή? Και όταν τυχαίνει να λέτε σε μια εκδήλωση κάπου ή στη Μασαλιάδα, η νεολαία πώς το βλέπει όλο αυτό το πράγμα? Το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται, συμμετέχει σε όλο αυτό? Στις Μασαλιάδες και γενικά έτσι συμμετέχουν οι νέοι, έρχονται, τους αρέσει. Βλέπεις ότι τα ακούν, γελάν, διασκεδάζουν κτλ. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι δεν επικοινωνούν πια. Και εγώ επικεντρώνω λίγο το πρόβλημα και στην τοπιολαλιά. Τα παιδιά δεν τη μιλάνε. Βλέπω τα δικά μου τα παιδιά, που ενώ τα ξέρουν, μ' ακούν τόσα χρόνια, ξέρω, δεν μπορούν να τα αποδώσουν. Γιατί δεν μιλούν την τοπιολαλιά και κάποιοι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν πια κιόλας. Και αυτό δεν... Ναι. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε κι εσείς κι εμείς είναι να κάνουμε μια καταγραφή, να μείνουν για όσους πια νέους ενδιαφέρονται και θέλουν ή να τα μάθουν ή έστω να τα ακούν. Εγώ θα πω το εξής. Το θέμα είναι να μπορεί να αντιληφθεί πώς δημιουργείται. Γιατί το να αντιληφθεί σε ένα μασάλι, εκείνη τη δημιουργία μιας κατάστασης που θα πάρεις εσύ να τη σατηρήσεις, αυτό είναι το όλο θέμα. Εκεί κάπου χάνεται. Και η ντοπιολαλιά ίσως να είναι πιο εύκολη, λόγω του γλωσσικού ιδιώματος, το να είναι πιο βατή, γιατί έτσι την έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και σήμερα ιστορίες μέσα από την καθημερινότητα. Πιστεύω ότι κάποια παιδιά μπορεί να το έχουν. Δεν ξέρω όμως αν μπορούν να το προβάλλουν ή αν θα μπορούν να το πούν ή αν θα βγουν μπροστά να το κάνουν. Εμείς όσο μπορούμε και αντέχουμε, κουμπάρε, θα κάνουμε μασαλιάδες. Θα συμμετέχουμε όπου μας καλούν για να
να μείνει. Μακάρι οι νέοι να αρχίσουν να συμμετέχουν και οι νέοι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Για να ακούσουμε κάτι άλλο, λοιπόν. Από εσάς. Από μένα. Η νηθιά η Μαρία έχει το μικρό στην αυλή και του ταΐζει ένα αυγό. Φάει τον έλεγε, αγόρι μου, το αυγό δεν μ' αρέσει, μάνα, μη μυρίζει. Φά το βρε, αγόρι μου, τον έλεγε, το αυγό, μη με σηκάνεις, δεν μ' αρέσει, μάνα, μη μυρίζει το αυγό. Γυρνάει δίπλα, ήταν Μπαρμπασίμιτσος, κάθανε σε μια πουλιθρόνα, αραγμένος. Ο άντρας, σήκου μωρέ Μίτσου, μάλουσέ του, μέσκασε, δεν του τρώει το αυγό. Σκώνεται ο Μπαρμπασίμιτσος, είναι ο χιλικός όπως ήταν έτσι εκεί, βαργιστημένος. Φάει ρε, τον έλεγε το αυγό, θα σε πάρω ένα ποδήλατο. Δεν θέλω πατέρα, δεν μ' αρέσει το αυγό. Φάει το αυγό, του λέει, θα τρανέψει του μπρίκες. Τον ακούει η θεία η Μαρία και του λέει, σκώνεται. Ας του Μίτσου, μην του μαλώνεις το παιδί, φά του εσύ το αυγό, αυτό θα του κάνω καμιά κρεμούδα να φάει. Λοιπόν, κύριε Νίκο, τι άλλο μας έχετε φέρει εσείς? Είχα ένα πολύ καλό φίλο από την Ερυσσό, ναι, με τον οποίο ανταμώναμε στο μήνα μια φορά, περίπου. Πήγαινα στην Ερυσσό, είτε ερχόταν αυτός στο χωριό. Τέλος πάντων, με έλεγε διάφορες ιστορίες, αυτός δούλευε υδραυλικός. Και με έλεγε έτσι έκανε και ξέρω εγώ και έκανε ας πούμε ζαβουλιές και γυναικοδουλειές και τέτοια. Τέλος πάντων, σε μια φάση με λέει, άρα με λέει, θέλει να πάω στο Άγιο Όρος να εξομολογηθώ. Ξομολογούμε, με λέει, εκεί είσαι. Σοβαρνε, λέω, και στα λες του, λέω, όλα του γέροντα αυτά που κάνεις, το λέω, και δεν σε βάζει κανόνα αυστερό. Με λέει, νικφός δεν ακούει. Και ας πάμε μετά από λίγο καιρό, στενοχωρημένος ο Αγγελάκος. Και λέω, γιατί είσαι στενοχωρημένος, άσε, με λέει, πέθανε ο γέροντας, τι θα κάνω τώρα, με λέει. Πού θα βρω τέτοιον άνθρωπο. Μετά όταν ξαναντάμωσαμε, καταχαρούμενος, με λέει, τώρα με λέει, βρήκα πιο καλό. Τι λέω, δεν ακούει, δεν βλέπει κιόλα. Όχι, είναι Ρώσος, δεν ξέρει, κράει. Φοβερό. Λοιπόν, είπαμε για την καταγραφή που εγώ δεσμεύομαι ότι θα πρέπει να την κάνουμε. Γιατί μέσα σε μια εκπομπή είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να μπορούμε όλο αυτό το υλικό το οποίο έχετε και το οποίο δημιουργείται από ό,τι βλέπω, γιατί λέτε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με το σήμερα. Όχι μόνο ακούσματα τα οποία είχατε εσείς ή πήρατε από... Και θα ήθελα να πω και αυτό. Εσείς, κυρία Βλάχου, πώς όταν ξεκινήσατε όλο αυτό, κάνατε αναπαραγωγή με μασάλια τα οποία ακούγατε από τη γιαγιά, ξέρω εγώ, από τη μαμά, από... Ναι, εγώ βασικά έτσι ξεκίνησα, κάνοντας αναπαραγωγή, η αλήθεια είναι. Πιο πολύ ακούγοντας στο χωριό τους ανθρώπους, γιατί εμένα μου άρεσε. Να βγαίνει και στο καφενείο. Να βγαίνω και στο καφενείο, ναι. Ναι. Πήγαινα στο καφενείο, έμαθα πολλά από τον κουμπάρο μου, τον Νίκο, και βασικά ήταν η αναπαραγωγή. Μετά άρχισα να ψάχνομαι, γενικά έτσι. Και τα λοιπά. Και θα σας πω τώρα ένα για δύο νικητιανές, δύο κοπέλες από την Νικητή, γιατί δεν είναι όλα τα μασάλια μου για τον ταξιάρχη. Είναι δύο κορίτσια που πήγαν στη Θεσσαλονίκη να ψωνίσουν. Αφού τέλειωσαν τα ψώνια, πήγαν στο πρακτορείο. Τότε το πρακτορείο Χαλκιδικής ήταν εκεί στην Πλάτωνος, κάτω στο κέντρο. Δίπλα από το πρακτορείο είχε ένα μικρό καφενεδάκι. Και ο καφετζής, για να φαίνεται του καφενείου μεγάλο, στον απέναντι τοίχο, είχε βάλει ένα μεγάλο καθρέφτη. Πήγαν τα κορίτσια, κόψαν εισιτήριο, είχαν ώρα μέχρι να φύγουν για την Νικήτη. Λέμε, πάμε δίπλα στο καφενεδάκι να πιούμε ένα καφέ. Κάθονται σε ένα τραπέζι, πώς έρχεται ο καφές, με το που σηκώνει η άλλη του φιλτζάει να πιει, λέει διπλανίτσα, ένα στασιά. Άδια μαρή αυτή είναι απέναντι, δεν είναι η ίδια εγώ. Γυρίζει ένα στασιά, βλέπει απέναντι, γυρίζει, λέει, Μαρία, αυτή είναι η ίδια εσύ, αλλά άδια και εσύ την άλλη, δεν είναι η ίδια εγώ. Γυρίζει η Μαρία, βλέπει απέναντι, τη λέει, Ναστασιά, έχεις δίκιο. Λέει, Ναστασιά, ρε Μαρία, λέει, δεν πήγαμε να τις ρωτήσουμε που είναι.
Πάμε, τη λέει. Με το που σκόνται, γυρίζει η Μαρίγια, βλέπει απέναντι, τη λέει, Ναστασιά, κάτσε. Έρντε αυτές τη μας. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε έτσι αυτή την εκπομπή με άλλα δύο, αν μας έχετε φέρει. Να μας πει από δύο ο καθένας. Από δύο, ναι. Από δύο συμφωνώ. Ακούστε, μόνο δύο. Από δύο συμφωνώ. Μας έχουν στα φτερά, από ένα, Σουζάνα. Από ένα μόλις μας είπες, από ένα. Ναι, ποιο απ' όλα. Πήγε ένα παιδάκι, ένα συντρεβλικό σε μια γιαγιά, να του φτιάξει μια βρύση εκεί. Πήγε εκεί, να έφτιαξε τη βρύση, του λέει η γιαγιά, τι να συμπληρώσω, λέει, τίποτε δεν θέλω, γιαγιά, τίποτε. Α, λέει, ο γιος μου εδώ, ο Νικόλας, έχει ουίσκι, να σου δώσω, να σου βάλω ένα. Α, τέτοιο θα του πιω. Του βάζει ένα ουίσκι, του βάζει και ένα μπουλάκι με φουντούκια. Τώρα λέει, γιαγιά, πολύ ωραίο και του ουίσκι, αλλά πιο πολύ μ' άρεσαν τα φουντούκια, από πού τα πήρες. Αχ, καλέ μου λέει, δεν έχω δόντια και όταν με κυρνώνουν σοκολατάκι με φουντούκι... Τρώω σοκολάτα και τα μαζώνω. Νομίζω ότι θα την κλείσουμε με πολύ διάθεση και πολύ κέφι αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, κυρία Βλάχου, ναι. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι στο χωριό, παππούδες, περνούν μπροστά από την εκκλησιά. Έκαμε το σταυρό της Θεία Μαρίγια. Α, χάγε μου ταξιάρχη, εμένα να πάρεις πρώτο όταν έρθει η ώρα. Ακούει η μπάρμπα σου Γιώργος. Πα, Μαρίγια, εμένα να πάρω πρώτο. Εγώ είμαι άντρας, άμα μείνω μοναχός, τι θα κάνω. Όχι, όχι, Γιώργη. Εμένα να πάρει εμένα. Δεν μπορώ εγώ να τον αντέξω τέτοιον πόνο. Όχι εμένα, όχι τον άλλον, όχι από εδώ, φτάνει στο σπίτι. Περνάει το μεσημέρι, το απόγευμα, μπάρμπας Γιώργος πάει στο καφενείο. Όπως πάνε στον δρόμο, ξέχασε τα τσιγάρα του. Αλλά θα γυρίσω πίσω. Αυτή λέει, δεν καρτερεί κανέναν, τώρα θα την κάνω και το τεστ να δει, έλεγε αλήθεια ή έλεγε ψέματα. Χτυπάει την πόρτα. Απλουγέται η Θεία Μαρίγια από μέσα. Ποιος είναι? Είμαι ο Χάρος, κύρα Μαρία. Αχ, καλό παιδί. Φεύγα, πάει τώρα, μόλις έβγει ο Γιώργος για το καφενείο. Τον προλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνεις? Γυρίζει ο μπάρμπας ο Γιάννης στο σπίτι. Μάλλον προηγουμένως η γιαγιά που ήταν εκεί, μπαίνει στο δωμάτιο που ήταν η γωνή και ήταν ολόγη μια γωνή και χόρευε, είχε κατραγούδια έξω και χόρευε. Λέει, γιαγιά, κορίτσι μου, γιατί είσαι ολόγη μου, θα μπει καμιά εδώ μέσα και θα μας γελάει. Ήταν εμείς, γιαγιά, δεν είμαι γυμνή, δεν βλέπεις, έχω τη στολή του έρωτα. Να, το πιέσει η γιαγιά. Σε τρομοϊσέρ του παππούς. Βάζει και αυτήν, τα βγάζει όλα, καρτερούσε του παππού, βάζει εκεί και χόρευε και κολλούνταν και λυγιούνταν εκεί. Μπαίνει ο παππούς μέσα, καλά μου λέει, δεν τρέπεσαι. Θα μπει καμιά εδώ, θα μας έχουμε του μύθου, θα μας γυλούν που είσαι κολόμπαρκι εδώ γυμνή. Δεν είμαι γυμνή, αλλά δεν βλέπεις καλά. Έχω τη στολή του έρωτα. Την έβανες, γιατί δεν την πατούσες ένα σίδερο μου, την έβανες τσαλοκουμένη. Λοιπόν. Εγώ θα σας πω δύο γρήγορα, μικρά, τάκ. Λοιπόν, είναι δύο λουκουβίτες, ένα ζευγάρι, πάνε Σαλονίκη. Την ώρα που γυρίζουν πίσω από τα ψώνια, βλέπω ο άντρας ότι τα λεφτά δεν έφταναν για τα εισιτήρια και για τους δυο. Λέει τον εισπράκτορα, να σε ρωτήσω, του λέει κάτι, κύριε, τα δέντρα εισιτήριο πληρώνουν? Όχι, του λέει, κύριε, ποια δέντρα, λέει, τι, δεν πληρώνει εισιτήριο, εννοείται τα δέντρα. Γυρίζει την γυναίκα και λέει, λεμονιά, ανέβα. Είναι να πούμε ένα και για τσαρνιώτες που τις ανεφεράμε. Ένα γρήγορο, λοιπόν. Είναι ο μπάρμπας ο Γιάννης, δεντωμένος όξω στην καφετέρια. Κοιμούνταν ο καλός μου, ήταν και λίγο ψιλομυθισμένος. Ήταν ανοιχτό το φερμουάρ, περνάει ένας φίλος, τον σκουντάει, τον λέει, μπάρμπα Γιάννη. Ξύπνα μωρέ, τον λέει, και κλείσει και το φερμουάρ, λέει, γιατί
Φαίνεται τα πράγματα σας από μέσα. Κλείσε, του λέει, το φερμουάρ. Καλέ μου, Θανάση, του λέει. Είδηση εσύ να έχουν το νεκρό μέσα και να έχουν την πόρτα κλειστή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε, που απολαύσαμε έτσι αυτά τα οποία μας είπατε, διασκεδάσαμε. Ελπίζουμε και εσείς όσοι μας παρακολουθείτε να μπήκατε σε αυτή τη διάθεση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπακοσταντίνου, την κυρία Βλάχου και να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε τα εξαιρετικά χαλκιδικιώτικα μασάλια που εμάς τουλάχιστον μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Γεια σας!